κύριε Ανδρεόπουλε, θυμάμαι από το 2013 όταν και αναλάβατε το έργο. Έχει περάσει μια 7 ετία, νομίζω μπορεί να τη χαρακτηρίσει κάποιος και ως αιώνα. Περιμένατε όλα αυτά που έχουν γίνει από τότε, αυτά τα χρόνια? Κοιτάξτε, η 7 ετία αυτή δεν μου μοιάζει σαν αιώνας. Αντιθέτως, μερικές φορές μοιάζει σαν να πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Το 2013 έλεγαν πάρα πολύ να φύγει το γήπεδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και ρωτούσα να φύγει, αλλά πού να πάει. Όταν ξεκίνησε αυτό το έργο και με τη λύσα που το πολεμήσαμε και με τον τρόπο που προσπαθούσαν να το ματαιώσουν, τότε πεισμόσαμε όλοι και είπαμε το θέλουμε εκεί. Ξέρεις, όταν ριζώνεις κάπου, δύσκολα φεύγεις. Στην υποχρέωση όλων να αναδείξουμε αυτή την πλευρά, αυτή τη φωτεινή πλευρά, αυτή την χρωματιστή πλευρά της Φιλαδέλφειας. Οπότε, όταν δεν έχεις εναλλακτικές, δεν μπορείς να πεις να φύγει κάτι που είναι κάπου 70 χρόνια. Μην ανησυχείς, μου λέει, το γήπεδο θα γίνει, αλλά θα περάσουμε από 40 κύματα. Και είχε δίκιο ο άνθρωπος. Παρακολουθώντας την κατασκευή από την πρώτη μέρα, ανακαλύπταμε και εμείς σιγά σιγά ότι ο σχεδιασμός πετύχαινε. Μαγικό. Επιβλητικό. Σπουδαίο. Ό,τι πρέπει για την ΑΕΚ. Είναι σαν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια ικανοποίηση, γιατί αυτό που βλέπετε εδώ, δηλαδή το κύλο του γηπέδου και το σκέπαστρο, δημιουργούν όπως φαίνεται μία αρένα, μία ποδοσφαιρική αρένα. Το φαντάζομαι γεμάτο και φαντάζομαι να βγαίνει η ομάδα και να σηκώνουν και όλες τις εξέδρες. Είναι απίστευτο. Και αυτό μας οδήγησε για τη χωρητικότητα να κάνουμε δύο κερκίδες, περίπου 16.000 χωρητικότητα η κάθε μία. Αν δεν ήταν ο Μελισσανίδης, πρέπει να το πούμε γι' αυτό, δεν θα είμαστε εδώ να συζητάμε. Αυτό που εδώ ήταν έτσι κάπως πρωτόγνωρο για μας όταν το αντιμετωπίσαμε ήταν το πάθος της προσφυγιάς, να το ονομάσω έτσι. Είναι το καταφύγιο ανθρώπων ξεριζωμένων, ανθρώπων κυνηγημένων που εκτός από την επιβίωση φροντίζανε και το πολιτιστικό μέρος. Και σε αυτό το μονοπάτι μας πήρε η ίδια η ΑΕΚ και μας ταξίδεψε. Εδώ οι πρόσφυγες εναπόθησαν τα σπίτια, τα όνειρά τους, τις οικογένειές τους. Επειδή και ο πατέρας μου είναι από Μικρά Ασία και ήρθε εδώ το 22, το 23, ναι, 22. Και το έχω ζήσει στο πετσί μου από πολύ μικρός, εδώ. Εκεί απέναντι δεν είχε κερκίδες, είχε μια μάντρα και βλέπαμε τους αγώνες. Ναι, ήταν. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν φεύγουν, δεν εξανεμίζονται. Το βρήκα εδώ, ένα σιδερένιο σκεπάρνι και σκέφτομαι ότι αυτό έχει χτίσει το γήπεδο. Και βέβαια θα το κρατήσω γιατί είναι σουβενίρ, είναι υπέροχο. Ποντιακός ελληνισμός, η προσφυγιά όλοι, οι κάτοικοι της Φιλαδέλφειας. Θα νιώσουν διαφορετικά, θα νιώσουν περήφανοι. Σε αυτό το γήπεδο, πριν γκρεμιστεί, ο τελευταίος αγώνας που έγινε ήταν μεταξύ μιας ομάδας παλέμαχων με το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Και σε αυτή την ομάδα έπαιζα και εγώ. Ζήσαμε, ας πούμε, την τελευταία μέρα και τη Δευτέρα μπαίνανε οι μπουλντόζες. Αυτό είναι έτσι κάτι που με έχει σημαδέψει πάρα πολύ συγκινησιακά. Και αυτό σίγουρα θα βοηθήσει όλα τα μαγαζιά, όπως βοηθάει τώρα, θα βοηθήσει και στο μέλλον. Αυτό δεν μπορεί να το παραβλέψει κανείς, γιατί αυτά τα μεγάλα έργα.